Μουδιασμένο παρακολουθεί το κοινό τη Θεσσαλονίκη τι εξελίξει στο τροχαίο που βήθησε στο πένθο δύο οικογένειε και άφησε μία τρίτη να αγωνιά για την τύχη τη 18χρονη φοιτήτρια που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Μια στιγμή απροσεξία στάθηκε αιτία να χάσουν τη ζωή του τρει άνδρε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια άσκησε η εισαγγελέα σε βάρο του 67χρονου οδηγού, ενώ ο ίδιο αφέθηκε ελεύθερο με εντολή τη εισαγγελέα. Όπω ανέφερε στην πρώτη του κατάθεση, όταν αντιλήφθηκε από τον πλοηγό του αυτοκινήτου ότι έχει πάρει λάθο τότε ξαφνικά προσπάθησε να στρίψει αριστερά προ την 3η Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να κλείσει το δρόμο στι δύο μηχανέ. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Αντώνη Μίλη είπαν συντετριμένοι συγγενεί και φίλοι στο κημητήριο Θέρμη. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του νεαρού άνδρα συγκλώνησε την τοπική κοινωνία τη Συμμαθία. Οι κηδείε πατέρα και γιού που βρήκαν ακαριαίο θάνατο στην άσφαλτο πηγαίνοντα στη δουλειά του έγιναν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Αλβανία. Η 18χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπείας με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει κρίσιμη.